Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, από την ομάδα εκπαίδευσης Μπέτια Σλάνης της Παγκόσμιας Οικογένειας LifeWave. Είμαι η Μπέτια Σλάνης και σας μιλάω σήμερα το βράδυ από το Κίεβο της Ουκρανίας. Μαζί μου και η ομάδα εκπαίδευσης θα σας μιλήσει πολύ σύντομα, ζωντανά, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σύνδεση σήμερα το βράδυ, με την βοήθεια της τεχνολογίας και του Θεού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο δικό σας χώρο και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία αυτή. Σήμερα είναι το δεύτερο μάθημα της βασικής εκπαίδευσης της Μπέτια Σλάνης Training Team. Στο πρώτο μας μάθημα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την καινούργια τεχνολογία των LifeWave Patches. Ακούσαμε ότι τα patches δεν θεραπεύουν. Ο οργανισμός θεραπεύει γιατί το επιτρέπεται, του το επιτρέπουμε. Τα patches δίνουν την δυνατότητα στον οργανισμό να λύσει μόνος του τα προβλήματά του, απομακρύνοντας τις αιτίες που δημιουργούν τα συμπτώματα. Μάθαμε ότι κάθε οργανισμός ανταποκρίνεται διαφορετικά σύμφωνα με την δική του επιβάρυνση. Ακούσαμε ότι τα patches δεν είναι φάρμακα και δεν έχουν καμία αλληλεπίδραση με τυχόν φαρμακευτικές αγωγές. Είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Είναι μια συμπληρωματική αγωγή που προσφέρει γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα στον ασθενή με πολύ μικρό κόστος. Βοηθούν σε μια πραγματική αντιγύρανση του οργανισμού και επιβραδύνουν την εξέλιξη οποιασδήποτε νόσου. Η επάρκεια των καυσίμων του οργανισμού, δηλαδή των θρεπτικών στοιχείων που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από τη διατροφή μας, παίζει τεράστιο ρόλο στην καλή λειτουργία των patches. Το πλήρωμα του χρόνου που αφορά την καινούργια τεχνολογία του μέλλοντος και στα διατροφικά συμπληρώματα είναι πλέον γεγονός. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε το φαινόμενο της γέννησης του Theta Heart. Ακόμα μία επανάσταση στην τεχνολογία εκτός από τα LifeWave patches. Θα κάνουμε όλοι μαζί ένα ταξίδι στο μέλλον για να συναντήσουμε την καινούρια τεχνολογία της LifeWave. Ξεναγό μας σήμερα το βράδυ η κυρία Αντωνία Μουτάφη, κλινικός διατροφολόγος και συνταξιδιώτες, η ομάδα Μπέτια Σλάνης Training Team και όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Θα εξετάσουμε μαζί το φαινόμενο θέτα. Τι αλήθεια συμβαίνει στο σώμα? Γιατί ξυπνάει και ξεκλειδώνονται μηχανισμοί του οργανισμού για αυτοίαση? Τι συμβαίνει στο μεταβολισμό, στην ενέργεια του κυττάρου, ακόμα και στην καρδιά του οργανισμού μέσα σε 30 λεπτά? Μαζί με την κυρία Μουτάφη στο ταξίδι μας αυτό, καλωσορίζουμε και την Μπέτια Σλάνης Training Team, τους patchers της ομάδας, και θα σας τους συστήσω εδώ και τώρα, τον κύριο Βασίλη Δρύβα, ομοιοπαθητικό γιατρό, τον κύριο Γιάννη Δεμερτζάκη, ομοιοπαθητικός γιατρός, τον κύριο Δημήτρη Γιαμαλή, δικός παθολόγος διαβατολόγος, την κυρία Ελένη Σακοράφα, αναισθησιολόγος βελονίστρια, την κυρία Κλειό Γκομόζια, οδοντίατρος βελονίστρια, την κυρία Πόπη Κεφαλούκου, λογοθεραπεύτρια, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, φυσιοθεραπευτή και βελονιστή, και την κυρία Νίνα Παπαδοπούλου, ενεργειακή θεραπεύτρια. Όλοι εσείς, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μπορείτε από τώρα και στο εξής να σημειώνετε τις τυχόν ερωτήσεις σας και μπορείτε, αν θέλετε, να μας τις στέλνετε και με email. Διαφορετικά τις συμπληρώνετε ακριβώς στις ερωτήσεις που βλέπετε δίπλα σας δεξιά. Όλοι εσείς, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα έχετε τη χαρά να ακούσετε σε λίγο την κυρία Αντωνία Μουτάφη. Κυρία Αντωνία Μουτάφη, σας εύχομαι καλό ταξίδι και σας δίνω το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω σήμερα να βοηθήσω όσο μπορώ στην κατανόηση αυτού του προηγμένου συμπληρώματος της LifeWave. Όπως βλέπετε και θα δούμε και λίγο παρακάτω, είναι η σειρά Theta Nutrition, η οποία μπορεί να τη λέτε και θέτα, μπορεί να τη λέτε και θήτα, πάντως θήτα είναι ουσιαστικά, γιατί είναι από την ελληνική λέξη θήτα, τα θήτα wave.
στο εγκεφάλι, τα οποία ευθύνονται για την αρμονία, γενικότερα την αρμονική λειτουργία του οργανισμού μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τους πρωτεργάτες της LifeWave. Ο κύριος David Smith στην Αμερική είναι ο εφευρέτης, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της τεχνολογίας της LifeWave και βέβαια και των Theta Nutrition. Η κυρία Betty Aslani, που μόλις σας μίλησε, στην Ελλάδα είναι η κομιστής της ιδέας στη χώρα μας. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχει πάρει, όπως βλέπετε, αυτό το τίτλο, το πολύ εξαιρετικό, ανάμεσα σε χιλιάδες πάτσε. Και είναι ερμηνευτής και πρωτεργάτης, βέβαια, του Betty Aslani's Training Team. Ο στόχος της τεχνολογίας των επιθεμάτων LifeWave. Ο στόχος λοιπόν της LifeWave με την τεχνολογία των επιθεμάτων, patches αλλιώς θα τα ακούτε, όπως τα λέμε, είναι εξισορρόπηση και ενίσχυση της ροής της ενέργειας του σώματος, ώστε να λειτουργήσουν σωστά όλα τα συστήματά του και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η αποκατάσταση της υγείας από μέσα μας. Τόσο απλά. Σας παρακαλώ, δώστε λίγο χρόνο σε αυτό το slide, διαβάστε το. Είναι το τυπικό και του θέματος. Προχωράμε. Τα Theta λοιπόν Nutrition είναι 100% φυσικά σκευάσματα, χωρίς λικαντικά, χημικά πρόσθετα και γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά. Η σειρά Theta, το όνομά της το οφείλει, όπως είπαμε και πριν, στα Theta εγκεφαλικά κύματα, που ευθύνονται για την αρμονία και τη φυσική τάση του οργανισμού για υγεία και αυτοίαση. Ο στόχος τώρα των συμπληρωμάτων διατροφής της Theta Nutrition. Είδαμε πριν το στόχο των patches. Άμεσο και απόλυτα στοχευμένο αποτέλεσμα στο όργανο και οργανικό σύστημα όπου απευθύνεται αυτό. Γιατί όπως θα δείτε δεν έχουμε μόνο το Theta Heart, έχουμε και το Theta Fuel και το Theta Mind και κάποια καινούρια που ακόμα περιμένουμε. Απευθύνεται λοιπόν σε κάποιο οργανικό σύστημα ή σε κάποιο όργανο, στην προκειμένη περίπτωση στο καρδιαγγειακό, στην καρδιά μας, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε ακόμα και μέσα στα πρώτα 20 με 30 λεπτά, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων. Η τεχνολογία Theta Nutrition είναι ένα σύστημα θρέψης που αποτελείται από δύο σκευάσματα. Το stick, το σακίδιο της φόρμουλας των θρεπτικών, και το φιαλίδιο του υδρού ενεργοποιητή. Είναι πολύ απλά, θα σας το δείξω λίγο πιο κάτω. Παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε φυσική, αφομοιώσιμη μορφή, δρούν συνεργιστικά και άμεσα. Δηλαδή με μία λέξη λειτουργούν. Αυτό τώρα η λειτουργικότητα, να σας βάλω λίγο και στον όρο το functional medicine. Στα αγγλικά ουσιαστικά λειτουργικότητα είναι το functional. Έτσι. Είμαστε λοιπόν μέσα στη φιλοσοφία του functional medicine, της λειτουργικής της ιατρικής, η οποία είναι τα περίπου τα 15 χρόνια στην Αμερική και στην Αγγλία, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο και στο site που σας έχω παραθέσει. Έχουν πολύ ευχάριστες γεύσεις στα Theta Nutrition, όλη η σειρά δηλαδή. Μιλάμε λοιπόν για το Theta Heart, το οποίο κάνει τη διαφορά στην καρδιά. Βλέπετε πώς είναι αριστερά το κουτί με τα stick. Σκόνη έχει μέσα το stick, έτσι νομίζω είναι και απλό να το καταλάβουμε. Και δίπλα δεξιά είναι το Theta Activate. Το Theta Activate είναι ο ενεργοποιητής. Θα πούμε λίγο περισσότερα παρακάτω. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα Theta Nutrition και συγκεκριμένα το Theta Heart. Το σύστημα λοιπόν Theta Nutrition αποτελείται από το πρώτο σκεύασμα που είναι ο Theta Activate για άμεση δράση. Ακριβώς όπως το λέει. Είναι activator, είναι ενεργοποιητής. Κατοχυρωμένος πρωτοποριακός ενεργοποιητής των θρεπτικών συστατικών της φόρμουλας. Σε μορφή γέλη, δηλαδή gel, με βάση τη σιλικόνη,
προσδίδει ισχυρή και γρήγορη απομείωση των θρεπτικών της φόρμουλας μέσα στα επόμενα 20 με 30 λεπτά, όπως είπαμε πριν, σύμφωνα με εμπειρίες ανθρώπων. Το έχουν χρησιμοποιήσει. Εδώ θα δούμε ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί θέλω να σας εξηγήσω λίγο για τον Activate, τη δουλειά του. Βλέπετε στη φωτογραφία αριστερά, η νούμερο 1, ότι έχω σημειώσει ένα χαμηλό δυναμικό ζήτα. Δεν θέλω έτσι να αναφερθώ με λεπτομέρεια τι είναι το δυναμικό ζήτα. Αυτό που θα θυμάστε ουσιαστικά είναι η έλλειψη μεσοκυτάριου υγρού, το οποίο είναι πολύ σύνηθες στο σύγχρονο άνθρωπο. Και βλέπετε ότι τα κύτταρα στην αριστερή εικόνα είναι σαν ένα σύμπλεγμα. Λείπουν τα υγρά ανάμεσά τους και έχουν το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό λοιπόν δεν βοηθά τον οργανισμό, γιατί συσσωρεύονται εκεί μέσα στα απόκρυφα που δεν υπάρχει νερό, που δεν υπάρχει υγρό, το μεσοκυτάριο νερό, τοξίνες, παθογόνα, έτσι. Είναι μειωμένη η απορρόφηση των στοιχείων. Λόγω της αφυδάτωσης, λόγω της διαταραχής του pH, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Άρα πώς θα μπουν μέσα οι ορμόνες να δώσουν εντολές, πώς θα μπουν οι νευροδιαβαστές, οι εγκεφαλικοί μας νευροδιαβαστές, να πούνε τώρα είσαι χαρούμενος ή τώρα έχεις άγχος. Και βέβαια γενικότερα επηρεάζεται η λειτουργικότητά μας. Να το πάλι το functional. Βλέπατε που σας το είπα από την αρχή ότι μιλάμε για κάτι functional. Μιλάμε για κάτι λειτουργικό. Μιλάμε για λειτουργικότητα, καθαρά. Και πάμε στη δεύτερη φωτογραφία που βλέπετε ένα υψηλό δυναμικό ζήτα, το οποίο είναι η κατάσταση του μεσοκυτάριου υγρού 20 λεπτά μετά τη λήψη του τζέλ σιλικόνης. Δηλαδή, το θήτα Activate, αυτή η έρευνα που σας έχω παραθέσει εδώ, είναι από τον Dr. Patrick Flanagan, είναι πολλά χρόνια πριν και ουσιαστικά άρχισε να χτίζει αυτή τη λύση. Το πώς δηλαδή μπορούμε να θρέψουμε στην πραγματικότητα τα κύτταρά μας, που δυστυχώς λόγω των συνθήκων της καθημερινότητάς μας είναι σε σύμπλεγμα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτή την εικόνα λίγο προσεκτικά. Είναι κύτταρα. Αυτά τα στρογγυλά που βλέπετε είναι κύτταρα. Το αριστερό είναι ένα κύτταρο το καημένο δεν μπορεί να τραβήξει τα θρεπτικά συστατικά γύρω του. Τα βλέπετε, έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη μεμβράνη. Και το δεξί είναι αυτό που μπορεί και τα απορροφά μέσα, οπότε πάνε όπου τα χρειάζεται, τα λειτουργεί. Αυτό λοιπόν είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα του Theta Activate, την απορρόφηση των θρεπτικών της φόρμουλας. Η φόρμουλα που θα δούμε παρακάτω, το σακίδι που είπαμε, το stick, περιέχει τα θρεπτικά που βλέπετε εσείς. Είτε λοιπόν να μην μπορούν να μπουν στο κύτταρο, είτε να μπορούν να μπουν στο κύτταρο. Αυτή τη δουλειά την κάνει το Activate. Πού κρύβεται το μυστικό της υγείας? Κοιτάξτε. Είναι πολύ χαρούμενα, είναι happy τα κύτταρά μας. Εφόσον τρέφονται. Εδώ σας δίνω ουσιαστικά τον πίνακα που αναγράφεται και πάνω στο προϊόν, στο σύστημα Theta Heart. Μην μου μπερδεύεστε, θα δείτε παρακάτω, θα τα εξηγήσω ένα-ένα, θα μπω ένα-ένα όπως τα βλέπετε με τη σειρά των βιταμινών που περιέχει, των μετάλλων και των στοιχείων που έχει. Το συμπλήρωμα να τα αναλύσω. Θα σας πω αρχικά ότι το σύστημα αυτό, το Theta Nutrition, νομίζω το είπα και πριν, το βλέπετε το σακίδιο κάτω-κάτω δεξιά, σαν δεύτερο σκεύασμα έχει το Theta Heart. Έτσι είναι η σκόνη με τη φόρμουλα που περιέχει τα θρεπτικά συστατικά. Σας αναφέρω λοιπόν ότι οτιδήποτε θα ακουστεί είναι ανασκόπηση πηγών διεθνούς βιβλιογραφίας, και βεβαίως η βιβλιογραφία είναι στη διάθεση όποιου τη ζητήσει. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς. Δεν είναι κάτι που λέω εγώ. Είναι όλα βασισμένα σε έρευνα. Ξεκινάμε λοιπόν από το φολικό οξύ. Είναι το πρώτο πιθανόν, μπορεί και να είναι το πρώτο, δεν έχει σημασία. Από αυτά που αναφερθήκανε, θυμάστε, σε αυτό το πίνακα, το supplement fat, που είναι τα συστατικά του συμπληρώματος.
Η έλλειψη λοιπόν φολικού οξέως συνδέεται με την αυξημένη ομικυσθεΐνη του αίματος. Η ομικυσθεΐνη του αίματος είναι και ένας δείκτης που μπορούμε να τον κάνουμε πολύ απλά ζητώντας από τον γιατρό μας σε μια εξέταση αίματος. Φαίνεται να ευθύνεται η ομικυσθεΐνη δηλαδή για πολλούς τύπους καρδιακιακών νοσημάτων. Επίσης συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες το φολικό οξύ. Έτσι, το φολικό οξύ συμμετέχει σε πολλές, ό,τι βλέπετε μικρά γράμματα κάτω από τα μεγάλα γράμματα σε κάθε διαφάνεια, είναι και η συμμετοχή του στοιχείου που αναλύεται στον υπόλοιπο οργανισμό. Πάνω συνήθως αναφέρω αυτά που είναι για την καρδιά και από κάτω αναφέρουμε ότι όλα τα υπόλοιπα για τον οργανισμό. Το φολικό λοιπόν συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού κινώντας τον μηχανισμό της μεθυλίωσης. Πολύ πολύ σημαντικός μηχανισμός, έτσι, και όχι μόνο. Βλέπετε κάτω, θα έχω και ένα εικονίδιο σε κάθε στοιχείο που αναλύουμε, ένα εικονίδιο που έτσι είναι κοντά σε αυτό που θέλω να πω και σας δίνει και μια εικόνα, να μην είναι μόνο λόγια. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κύκλος της μεθυλίωσης είναι ο κόκκινος, ο οποίος κινεί, είναι σαν ένα γρανάζι που κινεί άλλα μαζί του, άλλους κύκλους, βλέπετε κάτω-κάτω ας πούμε της ουρίας τον κύκλο, δίπλα τον μπλε, ο οποίος είναι παραγωγή της τρυπτοφάνης, σερωτονίνης, ντοπαμίνης, έτσι, νευροδιαβαστές, εγκεφαλική, και το πράσινο το γρανάζι που είναι ο κύκλος του φολικού, παραγωγής, αναπαραγωγής του κτλ. Πολλά στοιχεία εμπλέκονται. Πάμε στο ψευδάργυρο, μέταλλο, εχνοστοιχείο για την ακρίβεια. Είναι ζωτική σημασία εχνοστοιχείο για την κυταρική δομή. Βρίσκεται δηλαδή σε πολύ, πολύ, πολύ μικρή ποσότητα στον οργανισμό. Όμως, μπορεί να βρίσκεται σε μικρή ποσότητα όπως όλα τα εχνοστοιχεία, τα ονομαζόμενα, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ακριβώς επειδή αν λείψει κάτι που είναι σε πολύ μικρή συγκέντρωση, τότε μπορεί να επέλθει πολύ μεγάλη διαταραχή. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία για την κυταρική δομή. Είδατε πριν σας έδειξα τα κύτταρα, αυτά τα μπλε, έτσι πως είναι, περίπου λέμε τώρα, γιατί δεν είναι έτσι στη βιολογική τους μορφή. Είδαμε μια απλή, έτσι, ένα απλό σχεδιασμό τους. Φανταστείτε ότι έχουμε τη μεμβράνη, έτσι, και μέσα είναι ο πυρήνας, είναι διάφορα οργανίδια, τα μυτοχόνδρια κτλ. Στη φυσιολογία εμπλέκεται στο νοσοκριτικό σύστημα, καθώς και εννοεί και την προάγει την καρδιακή λειτουργία. Έτσι, κάτι που συζητάμε εδώ. Η έλλειψη ψευδαργύρου παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση παθολογίας της καρδιάς. Μας προσφέρει προστασία από τον κίνδυνο εκδήλωση στεφανίας νόσου και καρδιομοιοπάθειας. Το ασβέστιο. Το ασβέστιο το ξέρετε όλοι για τα οστά. Έτσι πόσο καλό μέταλλο είναι για τα οστά μας, αλλά εδώ θα μάθουμε ότι είναι καθοριστικό και για την ομαλή συσταλτικότητα της φύξης δηλαδή της καρδιάς, τους παλμούς. Βεβαίως βλέπετε έτσι με πιο λεπτά γράμματα είπαμε ότι βοηθά και σε άλλες οργανικές λειτουργίες, λειτουργία του μυϊκού ιστού, σε επικοινωνία με το εσωτερικό των κυττάρων, το είπαμε και πριν. Τι είναι επικοινωνία? Ουσιαστικά όλα τα κύτταρα μεταξύ τους επικοινωνούν μέσω κάποιων ουσιών. Έτσι. Κάποιες από αυτές είναι οι ορμόνες. Συγγνώμη, είναι οι ορμόνες. Και μία από αυτές είναι η ινσουλίνη. Το μαγνήσιο. Πολλά για το μαγνήσιο. Προάγει την καλή κατάσταση του ενδοθυλίου των αγγείων και των καροτίδων, που συνδέεται άμεσα με την αθυροσκλήρωση και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Η εκδήλωση ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου φαίνεται να μειώνεται με τη μερίσια πρόσληψη μαγνησίου σε κατάλληλη δοσολογία. Πάντα μιλάμε για κατάλληλη δοσολογία. Και θα το πούμε και λίγο παρακάτω. Το θέμα της δοσολογίας. Στην ισχεμική καρδιοπάθεια βρέθηκε ένα 20% χαμηλότερο μαγνήσιο, ενώ έως και 6 φορές αυξημένο το ασβέστιο. Βλέπετε ότι εδώ είναι θέμα ισορροπίας μέσα στον οργανισμό, όχι μόνο μεταξύ μαγνησίου ασβεστίου, αλλά και γενικότερα τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν είναι μόνο δηλαδή μας λείπει κάτι,
να το επαναφέρουμε, πρέπει να επανέλθει σε ισορροπία με τα άλλα στοιχεία. Γι' αυτό και είναι και πολύ σπουδαία η δουλειά του επιστήμονα που ξέρει να καθορίσει τι χρειάζεται ο οργανισμός από στοιχεία θρεπτικά. Επίσης λοιπόν βρέθηκε ότι μειωμένα επίπεδα μαγνησίου στο μυοκάρδιο σχετίζονται με έλλειψη καλίου. Βλέπετε αλληλεπιδράσεις των στοιχείων μεταξύ τους. Τι επιφέρει η έλλειψη καλίου, κοιλιακή ταχυκαρδία και άλλων τύπων αρρυθμίες, ακόμα και αν τα επίπεδα μαγνησίου του αίματος είναι φυσιολογικά. Δηλαδή μπορεί να κάνετε μια εξέταση αίματος για το μαγνήσιο και να βρεθεί, όπως τις περισσότερες φορές, ότι είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Όμως αυτό δεν μας δείχνει τη λειτουργικότητα του στοιχείου. Η εξέταση αίματος δεν μπορεί να μας δείξει τη λειτουργικότητα του στοιχείου. Υπάρχουν άλλες εξετάσεις, πολύ πιο ειδικές, που μπορούν να μας δείξουν μέσα σε κυταρικό επίπεδο τη λειτουργικότητα του κάθε στοιχείου. Τα επίπεδα μαγνησίου και ασβεστίου καθορίζουν τον αρτηριακό τόνο. Το μαγνήσιο λοιπόν είναι χαλάρωση του καρδιακού τόνου και το ασβέστιο είναι ένταση του καρδιακού τόνου. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Θέλουμε ισορροπία. Βλέπετε ότι έχω σημειώσει ότι το μαγνήσιο συμμετέχει σε 300 περίπου βιοχημικές αντιδράσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερες. Δεν είναι εύκολο να μετρήσει κανείς τις βιοχημικές αντιδράσεις του μεταβολισμού του οργανισμού μας. Ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη B2, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από την οξείδωση. Τα περισσότερα καρδιακιακά θέματα οφείλονται στην οξείδωση. Καθοριστικός παράγοντας επίσης είναι η B2 στη μετατροπή των υδατανθράκων σε ενέργεια απαραίτητη για όλους τους μυς, όπως βέβαια και αυτών της καρδιάς. Η καρδιά μας είναι ένας πολύ μεγάλος, πολύ ισχυρός, όχι πολύ μεγάλος, πολύ ισχυρός μυς. Βλέπετε κάτω στο εικονίδιο ότι αυτά τα είναι το κύτταρο και αυτά τα μεγάλα τα ροζ τα μπαλάκια είναι η κεταρική του μεμβράνη και οι βιταμίνες έχουν πάει και έχουν κάτσει επάνω σαν ασπίδα προστασίας από τα free radicals που είναι οι τοξίνες. Η βιταμίνη B6. Στο συμπλήρωμα θήτα hat υπάρχει στην ενεργή μορφή το P5P, να το λέμε εν συντομία, είναι το pyridoxal 5 phosphate. Η ενεργή λοιπόν μορφή της βιταμίνης B6 που κυκλοφορεί στο αίμα είναι το P5P και παράγεται στο σηκώτη μετά από μετατροπή της B6. Άρα ο οργανισμός για να λειτουργήσει, ακούτε συνέχεια τη λέξη λειτουργήσει, θυμηθείτε, functional. Για να τη λειτουργήσει λοιπόν ο οργανισμός θα πρέπει την B6 να την κάνει P5P. Συμμετέχει σε πάρα πολλές βιοχημικές αντιδράσεις και παραγωγή ενζήμων. Ακόμα και η οριακή έλλειψη της B6 μπορεί να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο της τεθανίας νόσου. Εδώ θα γυρίσω πάλι στα τεστ. Θα σας πω ότι δεν αναγνεύεται τεστ αίματος και ότι πολλές φορές μου έχει τύχει να είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια όμως η B6 σε ειδικές εξετάσεις μεταβολικού τύπου και το άτομο να έχει όλα τα συμπτώματα της έλλειψης. Γιατί έχω βάλει bold και το σηκώτη, έντονα γράμματα, γιατί θέλω να σας δείξω ότι ο οργανισμός για να έχει το P5P θα πρέπει το σηκώτη να λειτουργεί καλά. Κοιτάξτε, το σηκώτη είναι το μέγα όργανο της αποτοξίνωσης. Πόσο φόρτο έχει. Έχει λοιπόν επιφορτιστεί και να αλλάζει τις βιταμίνες σε ενεργές μορφές, οπότε λίγο υπάρχει ένα θέμα εδώ κατά πόσο μπορεί, παρότι εμείς παίρνουμε από ένα συμπλήρωμα για παράδειγμα την B6, κατά πόσο μπορεί το σηκώτη να μετατρέψει στην ενεργή μορφή της. Στο θήτα hat βρίσκεται έτοιμο. Συμμετέχει όπως βλέπετε την B6 και σε πολλές άλλες λειτουργίες, έτσι, και στα αντιοξυδωτικά, παραγωγή αντιοξυδωτικών όπως είναι η γλουταθιόνη, κινητοποιεί το μεταβολισμό ολόκληρο, την παραγωγή του αίματος, την κυταρική επικοινωνία, πολύ σημαντικό, νευροδιβαστές, πολλά. Η B12, η βιταμίνη B12, η ενεργή μορφή που υπάρχει στο θήτα hat είναι το methyl cobalamin. Θα βρείτε πολλές μορφές στα συμπληρώματα που υπάρχουν στην αγορά. Εδώ μιλάμε για τη συγκεκριμένη, έτσι που θεωρείται άμεσα αφομοιώσιμη.
Η έλλειψη λοιπόν B12 συνδέεται με την αυξημένη ομοκυστεΐνη αίματος, την είδαμε και πριν, την ομοκυστεΐνη, η οποία φαίνεται να ευθύνεται για πολλούς τύπους καρδιακών νοσημάτων. Η B12 συμμετέχει σε πολλές οργανικές λειτουργίες, σύσταση DNA, νευρικό σύστημα, δομή του αίματος. Η βιταμίνη B7 ιδιωτίνη, όπως αναφέρεται, biotin στο πίνακα, συνεισφέρει στο μεταβολισμό όλων των μακροστοιχείων, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρά. Όλα τα μακροστοιχεία μεταβολίζονται εφόσον υπάρχει ιδιωτίνη. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, αυξημένα τριγλυκερίδια. Συμμετέχει σε πολλούς μηχανισμούς, όπως και την παραγωγή της ινσουλίνης, με την κινητικότητα του εντέρου, κεφαλικές λειτουργίες, ανοσοποιητικό. Βλέπετε το σχηματάκι που έχω βάλει κάτω δεξιά. Δείχνει την αθεροσκλήρωση, όπου πηγαίνουν και κάθονται, επικάθονται τα τριγλυκερίδια με ασβεστώσεις και τα λοιπά, στις αρτηρίες. Γιατί επικάθονται εκεί? Ουσιαστικά πάνε σαν τζιρότα. Πάνε για να καλύψουν τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί από την οξείδωση. Από την οξείδωση έχουν δημιουργηθεί οι πληγές. Δεν φταίνε λοιπόν αυτά που είναι αυξημένα. Ο οργανισμός τα αυξάνει γιατί τα χρειάζεται. Τα θέλει, είναι τσιρότα. Το θέμα μας λοιπόν είναι η οξείδωση. Να λύσουμε την οξείδωση. Να δούμε πώς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτήν. Η βιταμίνη B3, η νιασίνη, η νοικοτηνικό οξύ, μειώνει την LDL χολυστερόλη και το χολυστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ αυξάνει την HDL, η λεγόμενη καλή. Θα σας θυμίσω αυτό που είπα πριν, ότι LDL, τριγλυκερίδια κτλ. Δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι κακό. Ο οργανισμός για κάποιο λόγο τα παράγει. Το ότι μετατρέπονται σε κάτι που δεν μας ωφελεί, είναι γιατί έχουμε προκαλέσει αυτή την κατάσταση. Βοηθά πολύ αποτελεσματικά σε περιπτώσεις στένωσης καροτίδων, μειώνοντας την αθερωματική πλάκα που εμποδίζει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Την είδα την αθερωματική πλάκα πριν, στην εικόνα. Και πού αλλού συμβάλλει, στην παραγωγή ορμονών, ενέργειας, νευροδιαβαστών, ανάπλαση αναπαραγωγή DNA, πολλά πράγματα. Υγεία δέρματος, παντοθενικό οξύ, β5. Έχουμε στο Theta Heart το Calcium D Pantothenate, το οποίο είναι η γαστροανθεκτική μορφή της B5. Καταλαβαίνετε έτσι το λόγο, να μην χάνεται ουσιαστικά στο γαστροεντερικό μας σύστημα η βιταμίνη B5, γι' αυτό υπάρχει αυτή τη μορφή. Τι κάνει λοιπόν η β5? Συμβάλλει στη μείωση του LDL, τριγλυκερίδιων, ενώ αυξάνει την HDL, συμβάλλει στη σταθεροποίηση της επανίας νόσου και στην πάχυς, σε συνδυασμό με αγωγή, κλινικές έρευνες. Βάσει κλινικών έρευνων μιλάμε. Προάγει την παραγωγή ενέργειας από τη μετατροπή των υδατάνθρακων, λιπαρών και πρωτεΐνων, που προσλαμβάνουν από τη διατροφή μας, συμπεριλαμβανομένου βέβαια ότι προάγει και τη λειτουργία του, είπαμε, του πολύ ισχυρού μειώσης της καρδιάς μας. Τι άλλο μπορεί να κάνει η β5? Είναι αντιστρες βιταμίνη, σημαντικό στις ημέρες μας. Προάγει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, την παραγωγή μελατονίνης, έτσι, υπεύθυνη ορμόνη ύπνου. Έτσι, κάτι δεν σας κάνει τώρα εδώ και με το αντιστρες. Βέβαια, συνδυάζονται αυτά. Ύπνος και στρες, τι γίνεται. Η ντεριβόζη που υπάρχει επίσης στο θηταχάτ είναι ένα σάκχαρο που παράγεται στο σώμα μας από τις τροφές και χρησιμοποιείται για να παραχθεί επιπλέον από το κανονικό, νέο δηλαδή ATP, ενέργεια. Το ATP το βλέπετε κάτω δεξιά, αυτό είναι το ATP που συμμετέχει και η ριβόζη μέσα, που είναι MOV, έτσι, από τι αποτελείται, φωσφορικά, από φωσφορικές ενώσεις, αδενίνη, έτσι, και τη ριβόζη. Όταν έχουμε λοιπόν, γιατί χρειάζεται να παράχθει νέο ATP? Γιατί όταν έχουμε αυξημένες ανάγκες, όπως για παράδειγμα εξαιτίας βλαβών στο μηχανισμό ανακύκλωσης της ενέργειας, ανακύκλωση του ATP, έτσι, ή αυξημένες απώλειες ενέργειας για διαφόρους λόγους, ασθένειες, άγχος, πολλά, έλλειψη ύπνου, έτσι,
Τότε λοιπόν έχουμε ανάγκη, έχουμε αυξημένες ανάγκες για παραγωγή νέου ATP. Και ας θυμηθούμε ότι η καρδιά είναι από τα πιο ενεργοβόρα όργανα στο σώμα μας. Είναι μεγάλη κατανάλωση ενέργειας μέσα στον καρδιακό μυ. Δουλεύει ασταμάτητα, το ξέρετε, και δυνατά. Η δεξτρίνη είναι ένα υδρολιμένο άμυλο καλαμποκιού, όχι σταριού. Επιλέχθηκε το καλαμποκιού γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν το θέμα της ανεξίας στη γλουτένη, έτσι. Είναι φυτική ίνα και πού μας βοηθά. Διατήρηση κανονικής αρτηριακής πίεσης, φυσιολογικά επίπεδα τριγλυκερειδίων, χοληστερόλου, συμβάλλοντας στη μείωση κινδύνου εμφάνισης στεφανίας νόσου. Αυξάνει τη διαθεσιμότητα του μαγνησίου και του ασβεστίου που είπαμε πριν πόσο σημαντικά είναι για την καρδιά και είναι και μια μεγάλη αποθήκη ενέργειας που η καρδιά θέλει, χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια καθημερινά. Όλο το 24ωρο. Βεβαίως, αφού είναι θετική ίνα, αυτά που σας έχω αναφέρει έτσι, είναι και ευκόλως εννοούμενα. Ένα άλλο συστατικό που έχει το Theta Heart, ελπίζω να μην έχετε κουραστεί μέχρι τώρα, είναι ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να δούμε λίγο αυτό το πολύ ωραίο φύκι κάτω, έτσι βλέπετε purple, αυτό το mauve, λιλά, κόκκινο πό, αλλάζει και χρώματα μέσα στην ημέρα με το φως του ήλιου. Αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο φύκι είναι ο λιθόθαμνος, τον οποίο μας τον αναφέρει το Theta Heart σαν λιθοθάμνιον καλκάριουμ. Κοιτάξτε, τι προσφέρει αυτό. Μείωση της χοληστερόλης, πλούσια πηγή μαγνησίου, ασβεστίου και πολλών μετάλλων. Είναι επιλεγμένο φύκι για να παρέχει μέταλλα, εκνοστοιχεία, διοξιδωτικά. Και ουσιαστικά, επειδή υπάρχουν διάφορα φύκι, αυτό έχει επιλεγεί για να στοχεύσει περισσότερο στην αντιοξείδωση και στη βοήθεια με τα συστατικά που θα παρέχει στην καρδιά. Τι άλλο προσφέρει, δέσμευση στον οργανισμό, δέσμευση και αποβολή βαρέων μετάλλων και τοξινών. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε φορτωμένοι. Φορτωμένοι. Τι να πω τώρα για τον υδράργυρο, τα υδραγυρικά σφραγίσματα, να πω για το κάδμιο στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, για το μόλυβδο στις βαφές των σπιτιών. Αφήστε να μην πω άλλα. Είναι και, δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Ένισχυση του νοσοποιητικού, δράση φυσικού. Έχει δράση φυσικού αντιβιωτικού. Έτσι και βέβαια είναι αντιοξειδωτικό, το είπαμε ήδη. Φυσικό αντιβιωτικό. Καλό. Και θα κλείσω την παρουσίαση του Theta Heart με πολύ βασικά, πολύ βασική αναφορά. Τι θέλουμε? Καλύτερη υγεία. Είναι δυνατόν να έχει καλή υγεία η καρδιά μας και εμείς να μην έχουμε καλή υγεία? Άρα λοιπόν μιλάμε γενικότερα για την καλύτερη υγεία και βέβαια με φυσικό τρόπο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας? Το νερό, πολύ σημαντικό. Όλη μέρα, το νεράκι μας, δίπλα. Την ορθή διατροφή. Εδώ θα σας πω ότι η ορθή διατροφή ή η ισορροπημένη διατροφή ή όπως θέλετε, είτε την ακούγεται πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι λίγο σχετικό τι σημαίνει για τον καθένα. Για μένα θα έπρεπε να αναφέρεται εξατομικευμένη ορθή διατροφή. Το κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες θρεπτικών, διαφορετικές ανάγκες ο οργανισμός του, το κύτταρό του. Άρα λοιπόν είναι λίγο γενικός και αόριστος όρος. Θυμηθείτε το εξατομικευμένη, όπου ένας ειδικός θα μπορέσει να αναγνωρίσει τις ανάγκες του ατόμου και να μιλήσει στο κύτταρό του. Βεβαίως ο αρμονικός τρόπος ζωής και η άσκηση, σημαντικά στη ζωή μας, πολύ σημαντικά στη ζωή μας,
Πάρτε ένα λεπτό με στη δουλειά σας, μέσα στο άγχος σας. Σκεφτείτε ότι και αυτή είναι μια μέρα όπως όλες οι άλλες που θα έχει και καλά, θα έχει και κάποια άσχημα, δεν θα έχει κάτι που θέλαμε, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτή είναι η ζωή μας. Ηρεμήστε. Όσο μπορείτε. Μέσα στην ημέρα, όποτε μπορείτε. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας, δώστε την ευκαιρία στο κύτταρό σας να αναπνεύσει πραγματικά. Άσκηση. Τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε και τη θάλασσα, το κολύμπι. Έχουμε το περπάτημα το βραδάκι με τη δροσιά, τους φίλους. Και βέβαια, ο συνδυασμός με το Lifeway, Technology for Life, έτσι, είναι η τεχνολογία για τη ζωή, έχει εφευρεθεί αυτή η τεχνολογία για τη ζωή μας, για την καλύτερη ζωή μας. Και από τι αποτελείται η Lifeway Technology, τα patches που αναφέρονται σε άλλα μαθήματα και το Theta Nutrition που είναι κάτι πιο καινούριο και ουσιαστικά μιλάμε για το καινούριο σύστημα συμπληρωμάτων διατροφής, είναι σύστημα συμπληρωμάτων διατροφής που όπως είπαμε αποτελούνται από τη φόρμουλα των θρεπτικών μαζί με τον ενεργοποιητή, το Theta Activate. Αυτή τη στιγμή τρία τα προϊόντα του Theta Nutrition, πολύ γρήγορα από ό,τι έχω ακούσει έρχονται και άλλα στοχευμένα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο για λίγο και στην κυρία Μπέτη να πιω και λίγο ακόμα νεράκι, γιατί να ξέρετε όσο σας μιλάω πίνω και νεράκι, γιατί μου κάνει καλό. Κάνει καλό στο κύτταρό μου. Αυξάνει το δυναμικό ζήτα. Και αμέσως μετά θα σας πω για τον κύριο Ψηδά, που το γιατρό μας που έχει εφαρμόσει ήδη το Theta Heart με μεγάλη επιτυχία. Μπέτη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια. Πραγματικά ήταν πολύ μας διαφώτισες με όλα αυτά που είπες. Όμως εμείς έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Βλέπω τα χέρια σηκωμένα από κάποιους από τους panelists, από το training team. Και θα παρακαλούσα πολύ να ανοίξουμε το μικρόφωνο πρώτα στον κύριο Βασίλη Δρύβο, που ήδη έχει να μας κάνει κάποιες ερωτήσεις. Και θα συνεχίσουμε αμέσως στον επόμενο. Παρακαλώ τον κύριο Δρύβα. Καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω. Είναι απαραίτητο να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής αν δεν έχουμε συμπτώματα ή άλλο πρόβλημα υγείας? Ωραία ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα έχω πολλές ωραίες ερωτήσεις. Και χαίρομαι έτσι να... Οτιδήποτε απορία δημιουργείται, σας παρακαλώ πολύ, είτε γράψτε το και στείλτε το σε LiveWave να σας απαντήσουμε, είτε ερωτήστε μας. Θα είναι να είμαστε έγκαιροι μέσα στο χρόνο μας. Χρειάζεται λοιπόν να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και δεν έχουμε κάποιο θέμα υγείας. Σας παρακαλώ, θα ξεκινήσω ίσως λίγο από το τέλος. Θυμηθείτε, πριν μερικά χρόνια ακούγαμε συχνά στα δελτία ειδήσεων για τα επίπεδα διακύμασης του μέφους, την εφαρμογή του μέτρου μονάζιγα, μέχρι και περικοπές για μειωμένες μετακινήσεις στο κέντρο. Συγγνώμη, προτροπές για μειωμένες μετακινήσεις. Τώρα δεν τα ακούμε πια. Λύθηκε αυτό το θέμα? Εντάξει, μάλλον δεν μας κάνει εντύπωση. Το ξέρουμε, το συνηθίσαμε, το συνειδητοποιήσαμε. Ξέρουμε σε τι περιβάλλον πια ζούμε. Μόλυνση είναι αναπόφευκτη. Θα προχωρήσω παρακάτω και θα σας θυμίσω για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών στη γεωργία, τις ορμόνες στην κτηνοτροφία, ακόμα και στα ιχθυαλιεύματα, στις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα συντηρητικά, τις χρωστικές, τα ενισχυτικά γεύσης και άλλες σύγχρονες ουσίες της τεχνολογίας τροφίμων. Όλες αυτές είναι στο πιάτο μας. Να ρωτήσω για το νερό που πίνουμε. Αν μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε πολλά πράγματα, πραγματικά. Οι φορτωμένες με περίεργα συστατικά ετικέτες των σαμπουάν, τα αφρόλουτρα, οι αφρίξεις ρίσματος, οι ενυδατικές κρέμες, δεν σας κάνουν λίγο χημεία? Είναι πολύ χημεία. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, τα κομπιούτερ,
ο φούρνος μικροκυμάτων, οι ηλεκτρικές συσκευές, πολλά. Το καθημερινό μας άγχος, η χρήση φαρμάκων, ακόμα και των άκακων, εισαγωγικά, όπως καυσίπονα, αντισηπτικό, αντιβίωση. Τυχόν αφανείς ή εμφανείς δυσλειτουργίες του γαστρεντερικού, που μία τεταραγμένη πέψη και αφομοίωση, τι θα μπορούσε τελικά να αποδώσει στον οργανισμό από αυτά που τρεφόμαστε. Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη αποτελούν το φορτίο τοξικότητας του σημερινού ανθρώπου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο έντονα λειτουργεί ο οργανισμός μας, όλα του τα συστήματα και καθημερινά, για να καταφέρει να ισορροπήσει και να διατηρήσει την υγεία. Αυτά τα συστήματα πρέπει να έχουν επάρκεια καυσίμων και να τροφοδοτούνται ακατάπαυστα από ποιοτικά θρεπτικά συστατικά. Προσέξτε, όχι οτιδήποτε. Δεν λέει τίποτα να βάλουμε μέσα μας ό,τι εκείνη την ώρα μας έκανε διάθεση ή βρήκαμε στον δρόμο να φάμε. Πρέπει να είναι ποιοτική τροφή. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα θρεπτικά που θα πάρουμε από την τροφή θα φτάσουν βαθιά στα κύτταρά μας, όπως είδατε πριν, που απαρτίζουν το θαυμαστό οργανισμό μας. Τα κύτταρά μας απαρτίζουν τον οργανισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας προσπαθήσουμε όταν απαντάμε τις ερωτήσεις να μένουμε στα 2 λεπτά, κύριε Μουτάφη, όσο είναι δυνατόν, για να μην υπερβούμε το χρόνο σήμερα. Ο κύριος Δρύβας τελείωσε ή ήθελε να κάνει κάποια άλλη ερώτηση πριν να κλείσουμε το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, το θυθαμητρίσιο εκτός από τα καρδιαγγειακά βοηθάει σε καμιά άλλη πάθηση? Ναι, βεβαίως θα είδατε, θα διαπιστώσατε στην παρουσίασή μου ότι τα συστατικά της φόρμουλας προάγουν πολλούς μηχανισμούς στον οργανισμό, όπως τη μεθυλίωση, έτσι, που είναι μια βασική διαδικασία για την ισορροπία του νευρικού συστήματος, του ορμονικού, του νοσοποιητικού συστήματος. Συζητήσαμε επίσης για θρεπτικά συστατικά που προσφέρουν αντιοξείδωση, σπουδαία ασπίδα του οργανισμού μας ενάντια στην ασθένεια και τη γύρανση. Είπαμε για το μαγνήσιο που συμμετέχει σε περίπου 300 βιοχημικές αντιδράσεις. Θα μπορούσα να σας πω σχετικά και την προσωπική μου άποψη, λόγω της εκπαίδευσής μου στο Functional Medicine. Πιθανολογώ λοιπόν ότι τα θρεπτικά της φόρμουλας καθοδηγούνται στα κατάλληλα όργανα, αλλά και κατά προτεραιότητα σε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό είναι και το functionality. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προχωράμε στον επόμενο panelist. Η κυρία... Έχουμε τον κύριο Γιάννη Δερμιτζάκη που θα ήθελα να ρωτήσει κάτι την κυρία Μουτάφη. Παρακαλώ πολύ, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο στον γιατρό. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούμε. Ναι, εγώ σας ακούω. Πολύ καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλησπέρα, κυρία Μουτάφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω, ακούστηκε κάπου στην αρχή της παρουσίασης ότι τα συστατικά που θα τα χάρτη έχουν συνεργιστική δράση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Επίσης, αυτή η δράση προσδίδει κάτι πλέον στο προϊόν? Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ που μου δώσατε και την ευκαιρία να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί ναι, χρειάζεται. Είναι μάλιστα διπλά συνεργιστική δράση. Διπλά συνεργιστική, δηλαδή... Η πρώτη συνεργιστική δράση σχετίζεται με τον ενεργοποιητή Theta Activate, όπου ελπίζω να μπόρεσα να σας δώσω να καταλάβετε στην παρουσίαση ότι τα συστατικά του Theta Activate συνεργάζονται εξαιρετικά με τα θρεπτικά συστατικά της φόρμουλας για άμεσο και άριστο αποτέλεσμα. Και η δεύτερη συνεργιστική δράση βρίσκεται στη μελετημένη επιλογή των θρεπτικών συστατικών της φόρμουλας, ώστε να συνεργάζονται και μεταξύ τους για να έχουμε ακόμα πιο καλό αποτέλεσμα.
Ίσως να έχετε ακούσει για τον ανταγωνισμό των μετάλλων στην απορρόφησή τους, για παράδειγμα αυξημένο ασβέστιο από υψηλή κατανάλωση γαλακτοκομικών ή και συμπληρωμάτων διατροφής. Μπορεί να ανταγωνίζεται το σίδηρο ή το μαγνήσιο. Εδώ λοιπόν αυτά τα έχουμε ξεπεράσει με τη συνεργιστική δράση εντός της φόρμουλας. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση είναι από τη γιατρό, την κυρία Ελένη Σακοράφα. Παρακαλώ πολύ να της ανοίξουμε το μικρόφωνο. Κύριε Σακορά, σας ακούμε. Παρακαλούμε. Ναι, σας κάνετε την ερώτηση. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Ήταν εκπληκτική η παρουσίαση που μας κάνατε. Δεν ήθελα να πω περισσότερα, αλλά θα φωνάζει η κυρία Σιλάνη ότι τρώω το χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο. Μπορείτε να πείτε κάτι καλό. Μας αρέσουν τα καλά λόγια. Εγώ κάνω μια ερώτηση που με αφορά και λίγο προσωπικά. Αν παίρνουμε πολύ καλά συμπληρώματα διατροφής, θεωρώ ότι για τον εαυτό μου έχω διαλέξει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Μπορούμε να είμαστε πιο ελαστικοί σε σχέση με την ισορροπημένη διατροφή που προφανώς εσείς προτείνετε ως ειδικός. Ωραία, κυρία Σακοράφα. Πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά είναι ερωτήσεις που οι περισσότεροι θα θέλαν να κάνουν. Και χαίρομαι να με ρωτάνε οι άνθρωποι, παρότι απαντώ πολλές φορές τα ίδια πράγματα μέσα στην ημέρα μου, πραγματικά χαίρομαι, γιατί ξέρω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι παραπάνω και κάποιοι άνθρωποι ακούσανε και αυτό, μάθανε και εκείνο. Πολύ ωραία λοιπόν. Κοιτάξτε, τα διατροφικά συμπληρώματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη διατροφή. Οι φυσικές τροφές δεν μπορούν να αντιγραφούν πλήρως λόγω της μεγάλης ποικιλία θρεπτικών που περιέχουν, όπως επίσης και βρίσκονται αυτά τα θρεπτικά στον πιο κατάλληλο συνδυασμό μεταξύ τους, που τα κάνει άμεσα αφομοιώσιμα. Αυτή είναι η φύση, είναι η σοφία της φύσης. Όμως, εδώ θα βάλω και το όμως, να σας θυμίσω αυτό που είπα πριν, ότι αυτά τα ωραία συμβαίνουν με τη διατροφή μας εφόσον δεν έχει διαταραχθεί η λειτουργία του γαστροεντερικού. Και δυστυχώς στις μέρες μας, και επειδή σε προηγούμενο μάθημα είχαμε αναφερθεί και πιο αναλυτικά για το κομμάτι του γαστροεντερικού και τις διαταραχές που συμβαίνουν, νομίζω ότι είναι φαινόμενο της εποχής οι διαταραχές του γαστροεντερικού και πολλές φορές δυστυχώς είναι αφανής. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει κάποια διαταραχή. Έχει δυσβίωση, δηλαδή η χλωρίδα του εντέρου έχει διαταραχθεί. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό είναι κάτι βουβό, είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Και να τελειώσω ότι το όνομά τους τα λέει όλα. Έτσι, είναι συμπληρώματα διατροφής. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα μπορούσα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, μπορείτε κύριε Σακοράφα. Ναι, ναι, βεβαίως. Κάντε ακόμη ερώτηση. Ναι. Να φτάνω στο τελευταίο, στην τελευταία διαφάνεια που έχετε τα πάτσες μαζί με το και προτείνετε και το θέτα χέρι από κάτω, το θήτα, έτσι. Το nutrition. Ναι, ναι. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να χρησιμοποιούμε το θήτα κάποιες φορές, δεν ξέρω την εβδομάδα ή καθημερινά και ταυτόχρονα να φοράμε και πάτσες. Και επίσης ένα δεύτερο σκέλος σε αυτή την ερώτηση. Θα μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και πιο αποδοτικό όταν συνδυάσουμε και τα δύο, αυτά τέλος πάντων, τις δύο προτάσεις της LifeWave. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Δίνεται ευκαιρία λοιπόν να εξηγήσω και αυτό που βλέπετε στο slide. Έχετε δίκιο στο slide, ναι, στη διαφάνεια. Ας φανταστούμε τον οργανισμό μας σαν μια μεγάλη μηχανή με πάρα πολλά γρανάζια, μικρά και μεγάλα, που γυρνούν ασταμάτητα για να μπορεί να δουλεύει αυτή η μηχανή επί 24 ώρου βάσεως.
Θα πρέπει λοιπόν η μηχανή αυτή να τροφοδοτείται με καύσιμο, που στην περίπτωσή μας είναι, όπως είπα και πριν, τα θρεπτικά συστατικά. Αμινοξέα, βιταμίνες, μέταλλα, πίτικες ίνες, το νερό και βέβαια το οξυγόνο. Τα θρεπτικά ο οργανισμός μας θα τα εξασφαλίσει στο βαθμό που μπορεί από τη διατροφή. Και όπως ανέφερα ήδη, υπάρχουν περιορισμοί. Να μην γίνομαι κουραστική, έτσι το γαστρεντερικό μας πέψει αφομοίωση. Αλλά και η ποιότητα των τροφών. Ανέφερα κάτι στην πρώτη ερώτηση. Έτσι το θέμα της παραγωγής των τροφών. Μπορεί επίσης κάποια θρεπτικά να τα εξασφαλίσει από τυχόν συμπληρώματα που παίρνουμε. Και εδώ θυμηθείτε τι είπαμε παραπάνω. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητά τους. Σε τι μορφή θα είναι τα θρεπτικά αυτά, οι αναλογίες, η συνεργιστικότητα, η δοσολογία, τι ανάγκες έχει το κύτταρο του κάθε ατόμου που παίρνει συμπληρώματα, πολλά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάναμε τοποθέτηση πάτσης με σκοπό, θα πηγαίνω τώρα κατευθείαν στα πάτσης για να μην περνάει και ο χρόνος μας, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάναμε τοποθέτηση πάτσης με σκοπό την ενίσχυση των αντιεξοδοτικών μας μηχανισμών. Σύνηθες, διότι είπαμε, οξυδοτικό φορτίο πάρα πολύ, άρα μας βοηθάει σε πολλές των περιπτώσεων, σε πολύ μεγάλη παθολογία το να αρχίσουμε να απαλλασσόμαστε από το οξυδοτικό μας φορτίο. Φανταστείτε λοιπόν τα πάτσεις σαν να είναι η μίζα της μηχανής μας. Θα κινητοποιήσουν άμεσα τη ροή του καυσίμου στα γρανάζια που αντιστοιχούν στους οξυδοτικούς μηχανισμούς, γιατί είπαμε γι' αυτό θα δουλέψουμε. Το καύσιμο όμως πρέπει να υπάρχει, να είναι διαθέσιμο συνεχώς, να είναι καλές ποιότητες, να μην είναι νερωμένο, αλλιώς η μηχανή θα υπολειτουργεί. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη απόδοση μπορεί να έχουμε στη χρήση των LifeWay Patches όταν εξασφαλίσουμε επιπλέον θρεπτικά που είναι άμεσα αφομοιώσιμα, δηλαδή έτοιμα για κατανάλωση, με ένα εξαιρετικά ποιοτικό συμπλήρωμα όπως είναι το ThetaHal. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να προχωρήσουμε. Έχει η κυρία Κλείο Γκομόζια μία ερώτηση. Να ανοίξουμε το μικρόφωνο στην κυρία Κλείο Γκομόζια, παρακαλώ. Σας ακούμε. Η κυρία Κλείο Γκομόζη, αν μας ακούει, παρακαλώ πολύ αμέσως να πάρει το λόγο. Μας έχει στείλει την ερώτησή της, αλλά θα ήθελα να την κάνει απευθείας στην κυρία. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε. Περιμένουμε την ερώτησή σας. Με ακούτε. Α, ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι και από μένα για την καταπληκτική ενημέρωση που κάνετε, κυρία Μουγάφη. Ήταν πάρα πολύ ενημερωτικά όλα αυτά. Η ερώτησή μου βέβαια θα σας κάνει να ξαναεπαναλάβετε κάποια πράγματα που είπατε, όμως είναι ένα βασικό ερώτημα και μια απορία πολλών ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν δεν συμβαθούν να παίρνουν συμπληρώματα και προτιμούν ένα φυσικό τρόπο και προσεγμένης βιολογικής διατροφής, με νερό που το περνάνε από διάφορα φίλτρα, και προσπαθούν βέβαια όσο μπορούν καλύτερα να έχουν έναν αρμονικό τρόπο ζωής, όπως λέτε εδώ, να ασκούνται. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσαμε μόνο με μία προσεγμένη διατροφή να εξασφαλίσουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, εφόσον βέβαια τηρούμε και τις προϋποθέσεις που αναφέρετε και εδώ στο slide. Όπως είπατε, το νερό και τον αρμονικό τρόπο ζωής και άσκηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κυρία Γκομόζια. Είναι όσο και απλή αν ακούγεται, είναι όπως το είπατε, είναι απορία όλων των ανθρώπων και όλων των ανθρώπων που έχω βγει στην κλινική μου. Θα παρακαλούσα κάποια μικρόφωνα να κλείσουν. Ευχαριστώ. Θα σας παραθέσω λοιπόν αποτελέσματα σχετικών ερευνών που έχω έτσι στο μυαλό μου πρόσφατα και που αναφέρουν ότι η εξάντληση των αποθεμάτων των βιταμινών όπως της θιαμίνης που αναφέραμε πριν, της ριβοφλαβίνης, B6, της C μπορεί να προβληθεί μέσα σε 8 εβδομάδες
εφαρμογής μιας κανονικά φυσιολογικής διατροφής. Ή, όπως πολλές φορές ακούω στο γραφείο μου, έτσι, τρέφομαι πολύ καλά, προσέχω, το πιστεύω. Δεν είναι ότι δεν το πιστεύω. Όμως, δείτε, παρότι δεν υπήρχε κανένα εμφανές σύμπτωμα έλλειψης βιταμινών, παρατηρήθηκε στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την κλινική έρευνα εκδήλωση κούρασης σωματικής και πνευματικής. Αυτή λοιπόν είναι μία έρευνα. Έτσι, υπάρχουν πολλές. Και το σίγουρο λοιπόν είναι ότι ναι, νομίζουμε πολλές φορές βέβαια ότι τρεφόμαστε καλά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που όντως δεν είναι τόσο καλή διατροφή. Του στυλ, τι τρώτε όταν πεινάσετε πριν το μεσημεριανό σας, ένα κουλουράκι με λίγο τυράκι. Okay. Δεν μπορούμε να πάρουμε σκεπτικά συστατικά τόσα που ανέφερα πριν, έτσι, από ένα κουλουράκι. Και επίσης αυτά που είπαμε ήδη, βέβαια, έτσι, με το τι είναι οι τροφές μας σήμερα, δυστυχώς, την ποιότητα των τροφών σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας διαφωτίζετε τόσο πολύ. Πραγματικά πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας και να αγαπάμε πολύ τα του οίκου μας, να προσέχουμε κάθε ένας τον εαυτό του. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και είναι καλά που τα λέμε. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Σταύρο Καλαφάκη, γιατί θέλει να κάνει μια ερώτηση στην κυρία Τόνια. Και παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Καλαφάκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Κυρία Μουτάφη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την παρουσία σας, την καταπληκτική. Μας έχετε πάρει σε μία άλλη διάστηση γνώσεων σήμερα, στο Athena Nutrition. Εγώ, προσωπική μου ερώτηση είναι η εξής. Είχατε πει προηγουμένως με την κυρία Σακοράφα, η οποία εν μέρη μπήκε στην ειδική μου ερώτηση, είναι εξής. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι είχατε πει ότι τα συμπληρώματα αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την διατροφή μας. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούν να αντικαταστήσουν ορισμένα φάρμακα. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση έχω προσέξει ότι με τη χρήση των patches της LiveWave έχω ακυρώσει τελείως από το καθημερινό μου μενού τα χάπια των τριγλυκεριδίων και της χοληστερίνης. Μήπως θα τολμούσα, χρησιμοποιώντας το Theta Nutrition, να καλυτερεύσω την αρτηριακή πίεση, η οποία είναι νευρικής μορφής. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να τολμήσουμε να πούμε ότι μπορούν να εκκαταστήσουν το φάρμακο αυτό το οποίο παίρνω εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ. Κύριε Καλαφάτη, χαίρομαι που σας ακούω. Και μου αρέσει πολύ και αυτή η ερώτηση. Πολύ σημαντική ερώτηση και πολλοίς κόσμος, πολλοίς επίσης κόσμος έχει την ίδια πορεία. Θα σας πω ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τα φάρμακα, ούτε συμπληρώνουν αυτά. Εφόσον ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό σας για την πρόθεσή σας να πάρετε συμπληρώματα. Τα συστατικά των συμπληρωμάτων και οι δόσεις τους ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά της φαρμακευτικής αγωγής και να προκαλέσουν θέματα όπως και την μείωση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το κλινικό διατροφολόγο που έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε ιδρύματα εξωτερικού για τη χρήση των διατροπικών συμπληρωμάτων. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Εκ πρώτης χρειάζεται συνεργασία με τον γιατρό ή με τον ειδικό επιστήμονα που ανέφερα. Και από την εμπειρία μου θα σας πω ότι ναι, πολλές φορές άνθρωποι που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως και στην περίπτωση που μου αναφέρατε, εφόσον ο ειδικός διατροφολόγος που έχει τις γνώσεις, έτσι, εξετάσει σφαιρικά
κάνει όλα τα τεστ που χρειάζονται μεταβολικού τύπου. Άρα, αναγνωρίσει το κύτταρό σας, τότε θα δείτε ότι με αυτά που θα συστήσει, θα όντως θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση της υγείας και της παθολογίας συγκεκριμένης, με αποτέλεσμα ο γιατρός να αρχίζει να μειώνει τις δόσεις της φαρμακολογίας. Αυτό είναι η εμπειρία μου και αυτό μπορώ να μεταφέρω. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα συμπληρώματα τα φάρμακα. Έτσι, απλά, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μουτάφη και θα ήθελα, ελπίζω να καλύψετε τον κύριο Καλαφάτη. Θέλει προσοχή το θέμα αυτό, συνεργασία και καλή θέληση. Καλά είναι σιγά σιγά να μειώνονται τα φάρμακα και να μπούμε σε μια ζωή χωρίς χημικές ουσίες. Μπορούμε να το πετύχουμε. Θα ήθελα να ανοίξουμε το μικρόφωνο στην κυρία Πόπη Κεφαλούκου. Έχει κάποια ερώτηση να σας υποβάλει. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο στην κυρία Κεφαλούκου. Κυρία Κεφαλούκου, σας ακούμε. Ωραία, συγγνώμη, ήταν κλειστό το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα κυρία Μουτάφη. Και από το μέρος μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω απολαύσει την παρουσίασή σας. Θα σας κάνω μια ερώτηση που σε πολύ μεγάλο βαθμό με έχετε καλύψει, αλλά επειδή μου την κάνουν εμένα συχνά αυτή την ερώτηση και θα ήθελα έτσι μια συνοπτική απάντηση από τον ειδικό. Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά συμπληρώματα βέβαια από πολλές εταιρείες που είναι τα ίδια συστατικά, ας πούμε B5, B6, B12 που μας παρουσιάσατε νωρίτερα. Γιατί να επιλέξω το ΘΙΧΑΧ? Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ναι, είναι κέρια ερώτηση. Γιατί να επιλέξουμε λοιπόν αυτό? Όντως στην αγορά θα βρείτε πολλά συμπληρώματα. Κάποια να περιέχουν φυσικά συστατικά, πολύ λιγότερα να περιέχουν ενεργές μορφές των θρεπτικών, θα σας θυμίσω την παρουσίαση, και τέλος είναι το μοναδικό, το Theta Heart, που διαθέτει φυσικό ενεργοποιητή με συνεργιστική δράση. Έτσι, αυτό που είπαμε. Συνεργάζεται δηλαδή με τα θρεπτικά συστατικά της φόρμουλας για άμεση απορρόφηση των θρεπτικών και αποτελέσματα ακόμα και μέσα στα πρώτα 20 λεπτά με συγκεκριμένο στόχο, την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας κάλεσω. Σας ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση από τον γιατρό, τον κύριο Γιαμαλή, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε τελευταία στιγμή, μετά του συνέβη, αλλά η ερώτηση του είναι η εξής. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο ενεργοποιητής Theta Activator, θα αλλάξει η απόδοση του Theta Heart? Mm-hmm. Για τον κύριο Γιαμαλή, θα απαντήσω ότι χρησιμοποιώντας το Theta Activate, είναι σαν να χρησιμοποιούμε το κλειδί. Το κλειδί για να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες των κυττάρων, ώστε να εισέλθουν τα θρεπτικά συστατικά της φόρμουλας άμεσα και ανεμπόδιστα. Γι' αυτό πολλοί που το δοκίμασαν ένιωσαν τη διαφορά πολύ γρήγορα. Έτσι, είναι το κλειδί. Ελπίζω να σας έχω δώσει την εικόνα αυτή και με την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχει η κυρία Νίνα Παπαδοπούλου. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο στην κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και από μένα στην κυρία Μουτάφη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια δοσολογία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, πρακτική ερώτηση. Ναι, πολύ ωραία.
Η προτινόμενη δόση από τη LifeWave είναι ένα stick, ένα σακίδιο δηλαδή την ημέρα. Και αυτό το δίνει σαν μια ασφαλή δόση για όποιον θελήσει να το χρησιμοποιήσει. Η δοσολογία όμως δεν μπορεί να είναι ίδια, όπως είπαμε έτσι, για κάθε οργανισμό, αφού οι ανάγκες μας είναι διαφορετικές. Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Ο ειδικός επιστήμονας θα καθορίσει τη δόση αφού υπολογίσει τις ανάγκες ευρεπτικά, όπως επίσης και την αλληλεπίδραση με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται, το είπαμε ήδη. Και πώς θα καθορίσει τις δόσεις. Ο ειδικός διατροφολόγος, κλινικός διατροφολόγος που έχει εκπαιδευτεί στα μεταβολικού τύπου τεστ και στα συμπληρώματα διατροφής, ξέρει μετά την καταγραφή του ιστορικού να ζητήσει ακριβώς ποιες εξετάσεις χρειάζονται για να δει τη λειτουργικότητα των θρεπτικών. Είδατε, σας είπα, μπορούμε να βρούμε την παίξη μέσα στα φυσιολογικά κατώτερα επιτρεπτά όρια. Ξέρει όμως να συνυπολογίσει όλους τους παράγοντες και να αποφασίσει αν του αρκεί αυτό το φυσιολογικό κατώτερο όριο ή αν δεν του αρκεί. Άρα λοιπόν, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες, βρίσκοντας τις ανάγκες, τότε και μόνο μπορεί να γίνει η σωστή δοσολογία, που θα είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μουτάφη, τώρα θα περάσουμε στις ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Έχουμε μία πολύ ωραία ερώτηση από τη Γερμανία, από την κυρία Ευγενία Αγιανκή, που μας παρακολουθεί εδώ και τόσο πολύ καιρό και μας συγκινεί για το ενδιαφέρον της. Παρακαλώ πάρα πολύ να ανοίξετε το μικρόφωνο στην κυρία Ευγενία Αγιανκή από τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάννη, αν θέλετε, μας ακούτε. Αν θέλετε, πατήστε το μικρόφωνο πάνω να γίνει πράσινο μόνοι σας και κάντε μας την ερώτηση η ίδια, είναι καλύτερα, για να μπορέσει η κυρία Μουτάφη να σας απαντήσει απευθείας. Αν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης, μπορώ να σας αναφέρω τη μαρτυρία του κύριου Ξηδά παράλληλα. Μέχρι να συνδεθούμε με την κυρία Ευγενία Γιανκή, θα θέλαμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Ξηδά, παρακαλώ. Μπορώ να προχωρήσω, Μπέτη, να... Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε, Τόνια. Ναι, μέχρι να συνδεθεί η κυρία Γιανκή. Ναι. Ωραία. Ο γιατρός μας λοιπόν, ο κύριος Ξηδάς, που δυστυχώς λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, με έχει ενημερώσει για μία περίπτωση που είχε πρόσφατα, μάλιστα μόλις έχει έρθει στην Ελλάδα, έτσι, και στην Κύπρο, από όσον ξέρω, το Θήτα Χαρτ. Μας έχει ενημερώσει λοιπόν, μου είπε ότι σήκωσε πολύ βαριά ασθενή του από την πρώτη μέρα μετά τη χρήση του Theta Heart σαν συμπληρωματική θεραπεία. Έτσι, βλέπετε, συμπληρωματική. Είναι λίγο νωρίς για να βγάλουμε βέβαια συμπεράσματα, αλλά το παρακολουθούμε το θέμα και θα μας ενημερώνει ο γιατρός μας. Ευχαριστώ. Αν λύθηκε το θέμα, μπορώ να ακούσω ή μπορεί να μου μεταφέρετε την ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο κύριος Ξηδάς έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορούσε σήμερα να βρίσκεται μαζί μας. Κάποια άλλη στιγμή. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου, μπορούμε να συνδεθούμε με την κυρία Γιανκή τώρα ή όχι. Διαφορετικά, να δώσουμε το μικρόφωνο. Την κυρία Φλόρα Φραγκιουδάκη από την Κρήτη έχει να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις, μόνο που θα πρέπει τώρα να κάνουμε λίγο πιο σύντομα.
Ας ανοίξουμε το μικρόφωνο στην κυρία Φλόρα Φραγκιουδάκη από την Κρήτη, παρακαλώ πολύ. Είναι έτοιμη, σας ακούμε. Κυρία Φραγκιουδάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε την κυρία Μουτάφη για την πολύ ωραία ενημέρωση. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα, το Theta Heart. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι μου μειώθηκε η αρτηριακή πίεση και ρυθμίστηκε κατά πολύ το βιολογικό μου ρολόι, ώστε εδώ και ένα μήνα κοιμάμαι πάρα πολύ ωραία και αμέσως, χωρίς να χρησιμοποιώ πατς του ύπνου, που χρησιμοποιούσα 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Η ερώτησή μου είναι, ποια είναι η καλύτερη ώρα πρόσληψης του θήτα, με άδειο στομάχι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες, πρωί, απόγευμα, βράδυ? Και επίσης μία μέρα κατά λάθος έβαλα παραπάνω από τις 23 σταγόνες στη δόση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, γεια σας. Κοιτάξτε, όσον αφορά το παραπάνω σταγόνες, καλό είναι να ακολουθούμε αυτό που έχει δώσει σαν οδηγία η LifeWaves, τον Theta Activate, γιατί είναι ένα πολύ νέο συστατικό, να το πω, ή μάλλον να το πω σαν ένα σύστημα συστατικών, έτσι είναι, είπαμε, ένα φυσικό σύμπλεγμα της σιλικόνης, το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να κινούμαστε στη δόση που έχει δώσει, που μας έχει δώσει LifeWay. Όσον αφορά τη χρήση του Theta Heart, θα σας πω ότι όπως τα περισσότερα συμπληρώματα τα λαμβάνουμε προφαγητού, δεν λέω τα περισσότερα γιατί δεν είναι όλα, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, βεβαίως αυτά αναγράφονται και στο κουτί που παραλαμβάνουμε το προϊόν. Καλό είναι λοιπόν προφαγητού και καλό είναι είτε το πρωί, έτσι με το πρωινό σας, είτε με το μεσημεριανό σας, δηλαδή μέχρι τις 1 η ώρα καλό είναι να έχουμε πάρει τη δόση του Theta Heart. Ευχαριστώ. Κυρία Μουτάφη, κυρία Γιαννική έγραψε την ερώτησή της, θα σας τη διαβάσω, αν μπορείς. Συνδεθήκατε με την κυρία Γιαννική? Όχι, η σύνδεση του μικροφόνου είναι πάρα πολύ χάλια, διαβάστε την εσείς. Ωραία, θα σας τη διαβάσω λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όσο μπορώ να το διαβάσω, λοιπόν, πίνουμε τα συμπληρώματα άμεσα μετά την διάλυση του σε 500 γραμμάρια νερού ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συγγνώμη, η ερώτηση είναι σε πόσο νερό διαλύουμε ή όπως ναι, είπε η κυρία. Από ό,τι τώρα σας τη διάβασα. Δηλαδή, λοιπόν, ξανά, γιατί δεν είναι εύκολο να το διαβάσω τώρα έτσι που είναι γραμμένο, πίνουμε τα συμπληρώματα άμεσα μετά τη διάλυσή του σε 500 γραμμάρια νερού ή στη διάρκεια, ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτά αναγράφονται πάνω στο κουτί του συμπληρώματος και επειδή δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή να το δω, να σας πω, δεν θα ήθελα να πω κάτι που δεν ισχύει, οπότε καλό είναι να διαβάσουμε τις οδηγίες επάνω στο κουτί και μπορούμε να το δούμε σε επόμενη φάση, να το στείλουμε γραπτός της κυρίας αν δεν έχει πρόσβαση η ίδια στο κουτί. Εδώ επίσης διαβάζω, κυρία Μουτάφη, από την ίδια την κυρία Γιαννική Κράους, περιέχει ο ενεργοποιητής ίσως, τι περιέχει, μάλλον, ξανά, είναι πολύ δύσκολο να διαβάσω την ερώτηση, τι περιέχει ο ενεργοποιητής, ίσως, ναι. Ίσως αναφερθήκατε, αλλά ναι, ποια είναι, ναι, η καλύτερη ώρα να παίρνουμε το Theta Heart? Αυτό θα μου επιτρέψετε να το δω λίγο περισσότερο,
με την ομάδα εκπαίδευσης στην Αμερική, είναι κάτι πολύ καινούργιο έτσι, αυτό το συμπλήρωμα και έτσι δεν έχουμε ακόμα πάρει στα χέρια μας να το δω κι εγώ, ας πούμε, το κουτί στα χέρια μου τι γράφει πάνω. Είμαι σίγουρη ότι αυτά γράφονται, αναγράφονται. Το θέμα του Threat Activate ήδη όντως αναλύσαμε, αλλά θα σας πω ότι το σύστημα Nutrios, αν θυμάμαι καλά, που αναφέρει στον πίνακα των συστατικών, είναι, φανταστείτε, ότι ανήκει στη δικαιοδοσία της LifeWave σαν ανακάλυψη, σαν πατέντα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς είναι φτιαγμένο αυτό το σύμπλεγμα της σιλικόνης. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι είναι 100% φυσικό, ότι δεν προκαλεί θέματα και ότι δράσει συνεργαστικά με τη φόρμουλα, με αποτέλεσμα να μπορούμε αυτό που είπαμε να αυξήσουμε το δυναμικό ζήτημα και να μπορέσουν να πούν τα θρεπτικά συστατικά μέσα στο κύτταρο και μάλιστα πολύ γρήγορα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το κάνει LifeWave, το προστατεύει κάτι καινούριο που δεν είναι καινούριο ουσιαστικά, γιατί οι μελέτες έχουν γίνει χρόνια, αλλά προστατεύει προφανώς και την ανακάλυψη ενός πολύ πολύ καλού προϊόντος. Ευχαριστώ. Κυρία Ασλάνη. Κυρία Μουτάφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση, αλλά δεν θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Θα απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν εξαιρετικοί, όπως πάντα, και διαφωτιστικοί. Λοιπόν, η μία ερώτηση που έχουμε εδώ είναι, μας ρωτάνε, ποια είναι η τιμή τους, πόσο κοστίζουν τα προϊόντα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τιμές. Υπάρχει η λιανική τιμή και η τιμή μέλους. Εγώ θα σας πω και τις δύο τιμές. Απλά θα σας ενημερώσω για την τιμή μέλους. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο άτομο που σας κάλεσε σε αυτό το σεμινάριο για περισσότερες πληροφορίες, πώς θα μπορέσετε κι εσείς να πάρετε τιμή μέλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας ενημερώσω ότι η τιμή λιανική είναι στα $70 για το Activator και $90 για το συμπλήρωμα, δηλαδή είμαστε στα $160 λιανική τιμή και τα δύο μαζί, το Activator. Και η τιμή μέλους είναι στα $60 συν 80, είναι στα $140 μαζί Activator με το συμπλήρωμα. Επομένως, λιανική τιμή 160, τιμή μέλους $140. Εδώ πρέπει να υπολογίσετε και την τιμή του ΦΠΑ, αλλά δεν θα σας την πω, γιατί κάθε χώρα και κάτω τα νησιά έχουν άλλο ΦΠΑ. Θα το υπολογίσετε μόνοι σας. Και βεβαίως τα έξοδα αποστολής υπολογίζετε περίπου στα 10-15 ευρώ περίπου, και έρχονται από το δοστάσιο της Ιρλανδίας. Και όπως σας είπα, για την τιμή μέλους βεβαίως θα απευθυνθείτε στα άτομα που σας κάλεσαν και θα σας κατευθύνουν πώς μπορείτε κι εσείς να πάρετε κωδικό μέλους. Λοιπόν, θα ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο που ολοκληρώσαμε τις ερωτήσεις να κάνουμε μια περίληψη στο τι ακούσαμε. Αν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε το απόσταγμα του σημερινού μαθήματος, μπορώ να πω ότι το Theta Heart είναι η φόρμουλα του μέλλοντος που ήρθε για να υποστηρίξει πραγματικά την καλή λειτουργία της καρδιάς μας και πώς ακούσαμε σήμερα ολόκληρου του οργανισμού μας. Το αποκλειστικό αυτό προϊόν της LifeWave μελετήθηκε εκ βαθέων ώστε να έχει θετική επίδραση μέχρι και στο μικρότερο όργανό μας, δηλαδή στα κύτταρά μας. Ήρθε για να μας χαρίσει με απόλυτα φυσικό τρόπο ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να επιλέξουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να επιλέξουμε για την καλή μας υγεία. Χρειάζεται επίσης να θυμηθούμε ότι χρειάζεται να λειτουργήσει σωστά
το κάθε όργανό μας και ιδιαίτερα η καρδιά μας. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό. Όμως η καινούργια και επαναστατική τεχνολογία της LifeWave δεν σταματάει εδώ. Τα ποινία του Νίκολα Τέσλα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης στον David Smith, ο οποίος δεν σταματάει, είναι non-stop. Είναι ο εφευρέτης και CEO της LifeWave. Έχει πάρα πολλές εφευρέσεις στο μανίκι του, κρυμμένες, και μία-μία μας τις δείχνει. Επομένως, τα ποινία του Τέσλα είναι η επόμενη εφεύρεση των Matrix 2, μια μοναδική κεραία που κατασκευάστηκε σαν ασπίδα προστασίας κατά της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων. Και πέστε μου, υπάρχει κανείς που δεν τη χρειάζεται αυτή τη τεχνολογία? Η Betty Aslanis Training Team ψηφίζει όχι στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Εσείς τι ψηφίζετε? Ανανεώνουμε λοιπόν το δικτυακό μας ραντεβού για την άλλη Τετάρτη στις 10:15 το βράδυ, όπου κοντά μας θα είναι ο καταξιωμένος επιστήμονας, ο κύριος Τάσος Κάρης, μηχανολόγος, μηχανικός, Master Science από Αμερική, που είναι στην Ελλάδα μαζί μας και θα μας ταξιδέψει στο μέλλον για να γνωρίσουμε από κοντά το Matrix της LifeWave. Σας περιμένουμε όλους με τους καλεσμένους σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ελπίζω το ταξίδι στο μέλλον που κάναμε μαζί, συντροφιά, να σας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο. Είμαι η Betty Aslanis και μαζί μου με την ομάδα εκπαίδευσης Betty Aslanis Training Team σας ευχαριστούμε. Από Ελλάδα και από Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα το βράδυ μαζί μας και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα σας.